Κομμάτι-κομμάτι επιχειρούν να συνθέσουν τα στελέχη της αστυνομίας στο παζλ της δολοφονίας της 55χρονης Νικολίτσας Μητροπούλου, που εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της 5ης στο σπίτι της, στην οδό Μπουκαούρη στην Πάτρα. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του όπλου του εγκλήματος, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα του ιατροδικαστή, η γυναίκα είχε χτυπηθεί στο κεφάλι με κάτι ιδιαίτερα βαρύ. Όλα συνέβησαν την 5η το απόγευμα, όταν ένα φιλικό πρόσωπο της 55χρονης την αναζητούσε και την βρήκε μέσα στο σπίτι της, μέσα σε μία λίμνη αίματος, φέροντας σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι. Την συνάντησα και προχθές το βράδυ επιστρέφαμε από ένα κέντρο. Συναντηθήκαμε, μιλήσαμε. Αυτό μετά συνέβη. Αυτό ήταν πολύ αναπάντεχο. Ξαφνικό, δεν ξέρω τι συνέβη. Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας έχει μπει και η δολοφονία της αδερφής της 55χρονης, που είχε συμβεί πριν από 7 χρόνια. Τότε η γυναίκα είχε βρεθεί δολοφονημένη στο ίδιο σπίτι, αλλά σε διαφορετικό όροφο, ενώ έφερε τραύματα στο κεφάλι που είχαν προκληθεί από γροθιές και από ένα ρόπαλο. Τώρα οι αστυνομικοί διεξάγουν έρευνα προκειμένου να δουν αν αυτές οι δύο υποθέσεις συνδέονται, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Και εκείνο το περιστατικό άσχημο και ξαφνικό. Εντάξει. Το ότι είχε κατηγορηθεί ο γιος της, εσείς τον γνωρίζετε, τον γιο της, γιατί είχε καθεί ελεύθερος? Όχι, δεν είχαμε πολλές επαφές, δεν έμενε μόνιμα εδώ, ερχόταν, έφευγε, δεν είχαμε επαφές δηλαδή. Τότε είχε κατηγορηθεί ο γιος της 53χρονης και ανιψιός της 55χρονης που δολοφονήθηκε τώρα. Τότε είχε φυλακιστεί, αλλά στη συνέχεια, λόγω της μετατροπής του κατηγορητηρίου που αντιμετώπιζε, είχε αποφυλακιστεί και σήμερα είναι ελεύθερος. Από άτομα του περιβάλλοντος της Νικολίτσας Μητροπούλου, ο ανιψιός της αναζητήθηκε, αλλά δεν βρέθηκε. Να σημειωθεί πως κατά καιρούς διέμενε στο ισόγειο του σπιτιού αλλά και στην Αθήνα. Όμως ούτε εκεί εντοπίστηκε, γιατί δεν ισχύουν οι διευθύνσεις που είχε ενημερώσει στο παρελθόν την αστυνομία και την δικαιοσύνη ότι διαμένει.